κάποιες διαδρομές που δεν τις διαλέγεις. Τελευταία στιγμή ο σταθμάρχης κατεβάζει την μπάρα. Καμιά φορά ξεφύγει και κάνα μηχανάκι κάτω από την μπάρα. Που είσαι εκεί, όσο δύσκολες κι αν είναι. Αφύλακτες διαβάσεις και γίνεται πανικός. Όμως είναι αυτές οι διαδρομές που δείχνουν πόσα μπορείς να καταφέρεις για αυτούς που σε εμπιστεύονται. Μα πού είναι αυτός ο προϊστάμενος, είναι πίσω, τι είναι αυτές. Στο ένα λεπτό, μπαμ. Και στην Τρενοσέ δεν σταματήσαμε να είμαστε εκεί σε κάθε διαδρομή. Μαλάκα, είσαι σε τέτοια ηλικία που του πιάνεις με την πιδάκια, μαλάκα. Όχι, θα σε καλά. Για τον επιβάτη που θέλει πραγματική ασφάλεια. Για από αυτά, εδώ, και συμφώνουν την πάρες και πιθάνε τα ψυχίες. Ελλάδα 2.0. Που έχει ανάγκη από έξυπνες λύσεις και δυναμικές μεθόδους. Ξέρετε ποια είναι η αποτροπή κάποιων κινήσεων μέσα σε αυτόν τον πίνακα? Ποια? Τα πόματα από τα μπουκάλια των νερών να μπαίνουν πάνω στα κουμπάκια για να μην βατάει ο σταθμάρχης. Που θέλει τα απαραίτητα μέσα και τις κατάλληλες συνθήκες. Μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου θα εγκατασταθεί οπτική ίνα. Ο σιδηρόδρομος είναι μια υποδομή που η κυβέρνησή μας έχει σε πρώτη προτεραιότητα. Για όλους εσάς πήραμε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας. Και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Για να ξεκινήσετε και πάλι να ταξιδεύετε. Σκεφτείτε ότι μέσα στον ίδιο τον πίνακα το βράδυ ακούμε ποντίκια. Βλέπουμε τον πίνακα να τρεμοπαίζει χωρίς καμία ασφάλεια, επειδή μέσα ποντίκια τρώνε και μασάνε τα καλώδια. Να ζείτε. Να ανακαλύπτεται. Εκείνη την ώρα σκέφτεσαι, θα γίνει κάποια έκρηξη, μήπως έχω δευτερόλεπτα, μήπως έχω κλάσματα δευτερολέπτων. Εσείς, γιατί το τρένο είναι οι επιβάτες του. Ήταν πολύ τρομακτικό, μαμά μου με πιάνει, είμαι χτυπημένη. Οι επιβάτες που θέλουν να βρίσκονται από το κέντρο της Αθήνας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μόλις 4 ώρες με ασφάλεια. Η όλη εμπειρία ταξιδιού είναι πάρα πολύ αναβαθμισμένη. Έχουμε πια ευρωπαϊκών προδιαγραφών ταξίδια. Για όλους εσάς, το ταξίδι ξεκινάει και πάλι. Τα τυφλά! Με την άνεση που απολαμβάνετε πάντα. Τα τρένα αυτά είναι πολύ άνετα, πολύ καινούργια. Το εσωτερικό τους είναι καταπληκτικό. Και τα μέτρα προστασίας που εξασφαλίζουν τώρα τη σημαντική προστασία της υγείας σας. Θα τα απολαύσουμε. Είναι πραγματικά μια νέα εποχή για μας. Τρένοσε. Το ταξίδι συνεχίζεται. Πάμε και όπου βγει. Αλλά αυτοί είστε.